Θα σας πω την εμπειρία μου από τον Βόλο. Καταρχήν, για να μην μακρηγορήσουμε, πριν περάσω στο αγωνιστικό, το οποίο έχει πολλά πράγματα να πεις, και το αγωνιστικό και το κομμάτι της διαιτησίας και το κομμάτι της, του King Box εκεί που έπεσε το ξύλο το καλό. Το οποίο ξύλο καλό δεν έπεσε εκεί στις κερκίδες των χουλιγκάνων. Το ξύλο το καλό έπεσε στα επίσημα, αλλά η τηλεόραση δυστυχώς δεν έδειξε εκείνο το ξύλο. Έδειξε στα επίσημα. Δεν νομίζω. Το ωραιότερο ξύλο έπεσε στα επίσημα. Εκεί όπου πραγματικά, καταρχήν να πω για τις κερκίδες. Καμιά σχέση κερκίδα της ΑΕΚ με του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερη. Και σε κόσμο, γιατί ήταν sold out. Η ΑΕΚ δεν έκανε sold out, δεν ξέρω γιατί. Είχε κενά στην κερκίδα. Είχε αρκετά κενά στην κερκίδα η ΑΕΚ. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, ο παλμός της κερκίδας του ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ δυνατός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν βρωμούσε μουνίλα η κερκίδα του ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει δεν βρωμάει μουνίλα? Επιτέλους δεν ήρθαν γυναίκες στο γήπεδο. Σε αντίθεση με το Λευκό Πύργο που οι γυναίκες ήταν πιο πολύ σαφείς. Δεν με νοιάζει ο Λευκός Πύργος οι γυναίκες. Το πανηγυριτζίδικο εδώ δόθηκε μία μάχη. Είναι η μάχη. Δικαιώνομαι και δικαιωθήκαμε πάρα πολλές φορές. Σε τέτοια, εδώ, σε τέτοια θέματα κτλ. Δεν μας αρέσει η Τούμπα έτσι όπως είναι. Και πήραν λοιπόν τα εισιτήρια οι καρνίβαλοι, αλλά στα επίσημα ήταν οι καρνίβαλοι οι μαναβίσχοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν 40 χρονών, 50 χρονών, 45 χρονών. Αυτοί δώσαν και το ξύλο στους αεξίδες. Μιλάμε για ξύλο. Τα άλλα απέναντι που πετούσαν τις καρέκλες ο ένας με τον άλλον κτλ. Ήταν light. Και θα πούμε και για τον αθλητικό διευθυντή, τον αστυνομικό διευθυντή της Μαγνησίας. Θα πούμε και για τον υπουργό που κοιμάται όρθιος, και γιατί θα μπορούσαμε να θρηνήσουμε θύματα. Το ότι δεν υπάρχουν νεκροί σε αυτό το match είναι σύμπτωση. Και δεν υπάρχουν νεκροί γιατί όταν παίζεις ξύλο 20 λεπτά και δεν έχεις νεκρό, μιλάμε σώμα με σώμα, δεν έχεις νεκρό. Όταν γνωρίζεις ότι κουβαλάνε κατσαβίδια, μαχαίρια, κοντρόνια, ρόπαλα και τέτοια, είναι μεγάλο επίτευγμα. Είναι κολόβαρδος ο Τσίπρας. Η κλάνα σου Τσίπρα είναι ανοιχτή, σούβρα σου, που δεν έχεις νεκρό στο γήπεδο. Είσαι πολύ τυχερός. Και είσαι πολύ τυχερός γιατί το αυτονόητο που είδαμε όλοι όσοι πήγαμε μπροστά στα δημοσιογραφικά, είδαμε ένα γήπεδο και ένα μπαλκόνι, ένα ρετυρέ. Αυτό είναι το γήπεδο, το Παθεσσαλικό. Είχε ένα ρετυρέ επάνω. Σαν ρετυρέ. Βάλανε για δημιουργία μα. Δευτέρα τα παιδιά της αστυνομίας. Τα παλικάρια, κάτι γαϊδούρια μέχρι εκεί απάνω. Δηλαδή έχει αστυνομικούς και γυμνασμένους και για τα ΟΗΚ και έχουμε πεδαράδες. Αλλά όταν περιμένω εγώ 20 λεπτά μια εντολή, 10 αστυνομικοί ήταν να πάνε. Μόλις άρχισαν οι μανούρες επάνω, δίνει εντολή ο υπουργός, δίνει εντολή ο άλλος ο Κουρούμπαγλάς, ο αρχηγός αστυνομίας, ο άλλος Κουρούμπαγλάς, ο αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας, στέλνει 10 μαντράγαλους τέρατα πτύους εκεί πέρα πάνω και κόβει τους χουλιγκάνους στα δύο και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί το ξύλο που έπεσε μετά στα επίσημα είναι ακολουθία αυτών που δημιουργήθηκαν στις απέναντι κερκίδες. Και δεν είχαμε νεκρό, είμαστε τυχεροί. Είμαστε πολύ κολόφαρτοι που δεν είχαμε νεκρό. Εδώ 5 δίλεπτα παίζεις στο γυμναστήριο ξύλο και γίνεσαι κομμάτια. Φαντάζεσαι να παίζεις 20 λεπτά ξύλο και να πέσει κανένας από εκεί απάνω να γίνει κομμάτια. Πρώτον αυτόν. Άρα λοιπόν εδώ ή έχουν δόλο αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι στα θεσμικά όργανα, αστυνομικοί διευθυντές. Δεν με νοιάζουν τα ονόματα, δεν έχω τίποτα εγώ με κανέναν. Οι θεσμοί ποιος είναι? Αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας, τον ξέρω εγώ, τι με νοιάζει εμένα? Υπουργός, τον ξέρω εγώ, μου βρήκε δουλειά, με βάλε σε καμιά ΕΡΤ, τι με νοιάζει εμένα? Με ενδιαφέρει εμένα. Λέω λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους ότι είχαν δόλο ή είναι ηλίθιοι. Προτιμώ το να είναι ηλίθιοι, αλλά είναι πιο επικίνδυνο να είσαι ηλίθιος από το να έχεις δόλο. Τελειώνω αυτό το κομμάτι. Πάμε στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Μετά το ματς, είχα μια μικρή συνομιλία με τον Ήβιτς, καθώς του έδωσα συγχαρητήρια σε προσωπικό επίπεδο, γιατί παρά τα 39-40 του χρόνια και μέσα στην απειρία του, του δόθηκε ευκαιρία να γίνει καλός δέκτης. Τι σημαίνει καλός δέκτης? Εγώ, ας πούμε, στα μαθηματικά ήμουν βλάκας. Δεν ήμουν καλός δέκτης. Τι σημαίνει καλός δέκτης? Μου έφερναν οι γονείς μου, ο πατέρας μου, τους καλύτερους καθηγητάς, σε ιδιαίτερα κτλ. Βλάκας έμπαινα, βλάκας έβγαινα. Άλλος τα παίρνει πιο εύκολα, άλλος είναι αριστούχος. Στο κομμάτι λοιπόν της προπονητικής, ο Ήβιτς, μέσα από δικά του λάθη, έκανε στο τελικό ένα κοουτσάρισμα, το οποίο θα θυμούνται οι παοξίδες το κύπελλο που πήρανε, αλλά όχι την ποιότητα του παιχνιδιού. Και τι να την κάνει την ποιότητα του παιχνιδιού σε ένα μάτς
που αν πάρεις ρίσκο και φάσει ένα γκολ, χάνεις ένα τρόπαιο. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι έκανε ο Ίβιτς. Έβαλε μέσα τον Μπίζεσβαρ, έφαγε τον Μπέλκα και έβαλε τρία χαφ. Ο τρίτος χαφ ο Σάκοφ. Πολύ σημαντικό το κομμάτι, του επαναφέρει τον Κάνιας. Που ο Κάνιας ήταν για μένα ο MVP του ΠΑΟΚ. Θα τα πούν τα παιδιά, ο Τζόνταν ήταν ένας από τους καλύτερους του ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν ένας από τους καλύτερους του ΠΑΟΚ. Γιατί ο κεντρικός άξονας της ΑΕΚ, που είναι ο Μάνταλος και ο Αραούχο, στο επιθετικό κομμάτι, δεν ακούμπησε την μπάλα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Καλά, εδώ τον βοήθησε, συγγνώμη λίγο Κώστα, και τον πλάτησε πάνω του και ο Βαρέλα, το στόπερ, έτσι. Ο Βαρέλα είχε πάρει τον Αραούχο, όμως με βοήθεια τον Κρέσπο και ένα πλάγιο μπακ στα 4-5 μέτρα, όπου τι γινότανε. Αν την έπαιρνε καλά στον αέρα, ο Αραούχο χάθηκε. Χαμηλά όμως, που είναι το καλό του στοιχείο, τον είχε ο Βαρέλα με τον Κρέσπο στα 4 μέτρα και όποιος μπακ πλάγιος ήταν πιο κοντά, δηλαδή έβγαινε από τη μια μεριά, yeah, έκλεινε ο μπακ. Ο Λέο Βατσαρόνα έβγαινε από την αριστερή πλευρά, ο Μάτος άμα έβγαινε από την άλλη την πλευρά. Δεν έχω δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος, δεν έχω δει χειρότερο Σιμόες, χειρότερο Γιώχανσον φέτος, δεν έχω δει χειρότερο Μάνταλο φέτος, τον οποίον Μάνταλο ο Κρέσπο τον εξαφάνισε. Ο Κάνιας τον εξαφάνισε. Και ήταν έξυπνη κίνηση να βάλει τον Κάνιας ο Ίβιτς, και ήταν έξυπνο ότι ο Ίβιτς πήγε να μην φάει τον γκολ, γιατί έβλεπε ο Ίβιτς ότι η ομάδα του είναι καλύτερη και ότι όσο περνούσε ο χρόνος, τόσο περισσότερο είχε τη δυνατότητα η ομάδα του να πετύχει κάποιο τέρμα. Το πήγε για το 1-0 ο Ίβιτς. Το πήγε για το 1-0. Και επίσης, γιατί η ΑΕΚ πίσω στο κομμάτι του Πρίγιοβιτς πήγε πολύ καλά, καθώς έβαλε man to man τον Τσιγκρίνσκι, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά το πρώτο γκολ που μπαίνει, και το είπα στον Ίβιτς στην ερώτηση μετά, του ρωτάω τον Ίβιτς, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, του λέω. Πρόσεξε να δεις. Στο κομμάτι το αμυντικό είδα τι έκανες και έκλεισες την ΑΕΚ. Αυτό το είδα και πιστεύω ότι είναι εντολή. Αλλά στο επιθετικό κομμάτι, το οποίο βγαίνει το πρώτο γκολ, είδα μια κίνηση η οποία μου άρεσε ιδιαίτερα. Και θέλω να μου πεις αν την έχεις δουλέψει ή αν βγήκε στο παιχνίδι. Αν την έχεις δουλέψει, θα γίνεις μεγάλος προπονητής. Και του εξηγώ. Η ακινδυνότητα του Μπρίγιοβιτς, δηλαδή η μετριότητα του Μπρίγιοβιτς λόγω του τραυματισμού του, του δίνει εντολή ο Ίβιτς, εκ των υστέρων μαθαίνω, να βγαίνει πολλές φορές στη δεξιά πλευρά. Και λέγαμε εμείς στο γήπεδο, μα τι μαλάκας είναι ο Ίβιτς, αφήνει εκτός περιοχής τον Μπρίγιοβιτς, για ποιο λόγο το κάνει. Ο λόγος ήταν προφανής. Να μεταφέρει ένα στόπερ και δύο κοντά του, δηλαδή ο ένας κολλητά και ο άλλος σαν τουμπλάρισμα, και να μείνει πλευρά, να μπει διαγώνια ο Μπίσεσβαρ, η κυκλική κίνηση του Τζάλμα κοντά του στα δεύτερο φορ, και το σκεπτικό ήταν να πάει στα στόπερ και στο κέντρο της άμυνας δύο παίκτες με έναν πολύ καλό. Και θυσιάζεται ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως μέτριος βιολογικά, μέτριος σε φόρμα, μέτριος σε ό,τι ήταν. Και έχει και πάνω του έναν σωματιοτυπικά παίκτη, τον Τσικρίσκι, που τον βολεύει πολύ, έναν μέτριο Πρίγιοβιτς να τον εξαφανίσει. Ο Πρίγιοβιτς όμως, παρά το γεγονός ότι είναι ψηλός, μπορεί να χειριστεί την μπάλα σε κλειστούς χώρους και να την πάρει και να δώσει μία πάσα στο Σάκοφ, να βγει ένας Μάτος εκεί και ο ΠΑΟΚ από τον άξονα να δημιουργήσει καταστάσεις, όπως και δημιουργήθηκε, και έτσι μπήκε το πρώτο γκολ. Και ρωτάω τον Ίβιτς. Και ρωτάω και άλλους ανθρώπους. Το δουλέψατε, ρε κουφάλες? Για σας βγήκε έτσι? Γιατί αν το δούλεψες επιθετικά, αφού είσαι 40 χρονών και καλός δέκτης, πας για να γίνεις πολύ καλός προπονητής. Και επειδή είσαι Σέρβος και δεν είσαι Έλληνας βλάκας, νομίζω ότι θα τα καταφέρεις. Το κομμάτι λοιπόν το επιθετικό, ο ΠΑΟΚ πήγε για το 1-0 και το βάζει. Πού τώρα γίνεται όλη η φασαρία? Η κακή ΑΕΚ, λογικό είναι κάποια στιγμή να ανέβει. Πες ότι βγαίνει το ημίχρονο 1-0. Η κακή ΑΕΚ θα ανέβει. Θα ανέβει ο Γκάλα που δεν ανέβαινε. Θα ανέβει ο Ντίτακ που δεν ανέβαινε. Θα ανέβουν οι δύο χαφ που δεν ήταν καθόλου καλοί, ο Γιώχανσον και ο Σιμόες. Θα χαθεί η μπάλα και θα σε βρει ο ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση 5 φορές και θα σου κάνει το 1-0, 3-0. Και μετά δεν θα βγει κανένας Μελισανίδης. Ο Γλύκος ουσιαστικά τι κάνει?
δίνει άλλο στην ΑΕΚ. Με το στραβό γκολ που τρώει ο Γλύκος, βάζει σε μια περιπέτεια την κακή ΑΕΚ να χάσει 2-1 και όλη η Αθήνα σήμερα να βρίζει το νέο κατεστημένο, το οποίο θα συζητήσουμε αργότερα. Ο Γλύκος λοιπόν το 3-0 με τις δύο κόντρα επιθέσεις που θα έκανε ο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι, έτσι όπως έβλεπα από ψηλά το παιχνίδι, ήταν θέμα χρόνου να τη διαλύσει ο ΠΑΟΚ και να βγάλει την ταχύτητά του σε ανοιχτούς χώρους, γιατί στον κλειστό χώρο δεν πας να... Και μάλιστα το ρώτησα τον Ήβιτς, του λέω, δεν πήρες ρίσκα. Του λέω, Ήβιτς, βεβαίως, λέει, σεβάστηκα τους χώρους, σεβάστηκα την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ έχει αύριο χώρο ταχύτητα να μου δημιουργήσει προβλήματα. Και για ποιο λόγο εγώ σε έναν αντίπαλο που είναι χειρότερος να πάρω ρίσκο, αφού μπορεί. Μην γλύψει ο χειρότερος τελικός. Χέσε με, ρε φίλε. Χέσε με. Εγώ σου λέω την μπάλα πάνω. Ό,τι και να είναι, τι θέαμα θες στον τελικό. Τι τον τρόπαιο θες. Τι εσύ θες τον τρόπαιο. Θες θέαμα στον τελικό. Εγώ δεν θέλω θέαμα αν είμαι ο παδός. Εγώ σαν ουδέτερος δεν ευχαριστήθηκα. Μπάλα. Ο Παοξής πανηγυρίζει. Βγάλε τα σάλια του να πούμε χθες στο Λευκοπύργο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ο Αεξής τρομοκρατημένος έφυγε, στεναχωρεμένος κτλ. Πολύ καλή αλλαγή του Ενρίκε που δεν το ξεκινάει, γιατί ο Ενρίκε είναι τσόγλανος στο ενασμένα. Σκόρερ! Καμιά σχέση με τον Τζάλμα Κάμπος. Δεν θα μαρκάρει τον Τζάλμα Κάμπος, αλλά τον θες. Αυτό δεν είναι ρίσκο όπως που τον βάζει, γιατί δεν βγάζει χαφ. Λέω Ζαΐρης, ποιο θα βγάλει, ρε μαλάκα του λέω. Ξέρω εγώ, μου λέει, μην βγάλει το Σάκοφ. Λέω δύσκολα. Δύσκολα. Ούτε τον Μπίσεσβαρ βγάζει. Τον έχει εκεί, σε πιο μικρό χώρο. Και κάνει το εξής. Έχει τους τρεις χαφ, βγάζει τον Τζάλμα που έκανε το τρομερό, σου λέει τι θα κάνει άλλο. Αυτός τώρα του χρόνου θα κάνει κάτι τέτοιο. Και βάζει τον Ενρίκε. Ο Ενρίκε, αν δεν ήταν τρελός, θα έπαιζε σπουδαία μπάλα. Λοιπόν, άκουδω για αυτό το μήνυμα. Ο Μπίσεσβαρ με τον Μπέλκα δεν έπρεπε να ξεκινήσει. 4-2-3-1. Ή θα έβαλε τον Μπίσεσβαρ αριστερά ή τον Μπέλκα. Επειδή ο Μπέλκα ξεκίνησε πολύ καλά, είπαμε θα φάει τον Μπίσεσβαρ και θα βάλει τον Μπέλκα με 3 χαφ. Εγώ είπα ότι ο Πάκ θα πρέπει να παίξει με 3 χαφ, όχι με 2 συν Μπέλκα συν Μπίσεσβαρ. Μπάλα να βλέπει. Γιατί λέγαμε θα παίξει ο Μπέλκα. Έτσι λέγανε οι ρεπόρτερ. 3 χαφ, αλλά υπάρχει την πιθανότητα λέει να παίξει ο Μπίσεσβαρ. Και όλοι φανταζόμαστε ότι θα παίξει ο Μπίσεσβαρ, ο Μπέλκα, ο Τζάλμα με 2 χαφ. Και λέμε ανοιχτό παιχνίδι. Κι όμως κάνει το κόλπο γκρόσο ο Ήβης και βάζει τρεις κόφτες και τον Μπίσεσβαρ. Τον οποίο ο Μπίσεσβαρ του δίνει, γι' αυτό θα γίνει καλός προπονητής, ακόμα είναι νέος. Θα γίνει καλός προπονητής. Του λέει του Μπίσεσβαρ, όταν χαθεί μπάλα θα κάνεις τα μαρκαρίσματά σου, όχι τρελά. Θα έρθει ο Τζάλμα να γίνει τέταρτος χαφ στα μαρκαρίσματα. Θα βγάλω εγώ και έναν Τζίμι Ροτ. Από εκεί να κόψει, θα γίνει χαμάλι σου ο Τζίμι Ροτ. Ο Τζίμι Ροτ Μπίσεσβαρ θα γίνει χαμάλι σου. Ενώ ο Τζάλμα Κάμπος έχει καλύτερα μαρκαρίσματα. Το βγάζει λοιπόν σε μικρότερους χώρους. Και του κάνω και την ερώτηση του Μπίσεσβαρ για την αλλαγή. Και ο μεταφραστής, ο αεκτής που έχουν εκεί ο ΠΑΟΚ, το μεταφράζει λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, επανέρχομαι. Αυτή ήταν η πρώτη αλλαγή. Η δεύτερη αλλαγή, αμέσως, εγώ έκανα αναμετάδοση με τον Ζαΐρη. Ο οποίος είχε τρελαθεί, είχε πετάξει τα μικρόφωνα, έτρωγε τσιγάρα, έκλεβε από τον Γρηγοριάδη, ξαλοσπήρηκα εγώ στην τσέπη να του δώσω. Μια ευτράπελη κατάσταση. Και μόλις βάζει το δεύτερο σέντερ φόρο σωσίες του Σωτήρη Μουστάκα ο Χιμένεθ, λοιπόν, φωνάζω εγώ από το μικρόφωνο του Μετρόπολης, τώρα αμέσως, ούτε 5 λεπτά να περάσουν, τώρα το Μαλεζά, πρέπει να μπει ο Μαλεζάς, μπαμ, τραβάει το Μαλεζά σε ένα λεπτό τρίτο στόπερ. Και η τρίτη αλλαγή βγάζει τον Μπίσεσβαρ και βάζει τον Κίτσιου για να κρατήσει και την πλάγια γραμμή, μην γίνει καμία πλευροκόπηση, να πέσει, να κάνει κανένα φάουλ κτλ. Αυτή ήταν η ιστορία του τελικού. Τώρα, θέλω να πω δύο λόγια για τους διαιτητές. Θα κάνω μια extreme δήλωση. Ο Σαββίδης ήρθε στην Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα τάισε τον Εραστέχνη. Τάισε τον Εραστέχνη. Για να μην φωνάζει, τι θέλετε ρε λιγούριδες, τους λέει, 600-650, πάτε τα. Πολύ ωραία. Μετά τι λέει, τι είστε εσείς εδώ στην Ελλάδα, λιγούριδες. Για να μ' αγαπάτε, τι θέλετε, λεφτά. Πολύ ωραία. Πώς μπορούμε να κερδίσουμε τους διαιτητές. Τους ταΐσουμε προφητερών. Ελάτε εδώ ρε λιγούριδες. Ποιος είναι ο θεσμός εκεί.
Οι ενώσεις, μάλιστα. Τι θέλετε, προφιτερόλ. Πάρτε ρε Λιγούριδης προφιτερόλ. Εσύ ρε Μελισανίδη, έδωσες κανένα προφιτερόλ. Μπορεί να έδωσε άλλο πιο χαμηλό. Παπάρια έδωσες προφιτερόλ. Ροξάκι μπορεί να έδωσε. Ούτε ροξάκι ούτε τουλουμπάκι δεν έδωσες. Πώς θες δηλαδή ο επόπτης να δει το offside. Πώς θες ο Κίζας να μην παίξει καλά τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, όπως δηλώνει ο ίδιος ο Σαββίδης, που διάβαζα στην εφημερίδα σήμερα που. Και ο Κομίνης ήταν συστημικός. Ναι, άκου, δεν έχει συστημική. Το σύστημα αλλάζει. Ήταν με το παλιό θα καθώς. Κάνει τους διαιτητές ή θα προσπαθήσει να κάνει τους διαιτητές, την ΚΕΔ, τις ενώσεις, okay. γκόμενες δικές του. Γιατί σου λέει τι είναι οι Έλληνες, λαμόγια. Τι θέλουν, ζάχαρη. Μάλιστα. Εγώ έχω ζάχαρη. Ολόκληρους τόνους ζάχαρη. Το εργοστάσιο ζάχαρη στο πλατή έχω. Ελάτε εδώ, ρε Λιγούριδες, κολοέλληνες. Λέει ο Σαββίδης. Όπως έλεγε ο Κόκαλης. Ποιοι είναι εδώ, γκαγκάτσες. Έλα εδώ, ρε Λιγούρι. Με τον Ολυμπιακό θα είσαι. Πόσα θες, υπάλληλος. Μπα, έλα εδώ, ρε Ραπτόπουλε, τι είσαι εσύ, Λιγούρης. Μάλιστα. Πόσα θες για. Μάλιστα. Τι είσαι εσύ, ο Γιώργος, παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Λιγούρης. Καλά, έτσι πάει, ρε, ναι. Έρχεται ο Μαρινάκης, λέει. Έλα εδώ, ρε. Ποιοι είσαι εσύ, διαιτητές Βορειοϊλανδίτες. Τι είστε, πάω, καλά, εδώ, Λιγούριδες. Εντάξει, πάμε και επίπεδα, έτσι. Α, λιγούρια! Άρα θέλει πολλά λεφτά. Τους λέει λοιπόν ο Σαββίδης. Λίγα. Εγώ, λέει ο Σαββίδης, ήρθα στην Ελλάδα να παίξω το παιχνίδι μου. Το παιχνίδι παίζεται με τους δικούς σας κανόνες. Ποια είναι η δικιά σας φιλοσοφία? Είμαστε λιγούριδες και λειτουργούμε έτσι, μάλιστα. Έχω εγώ λεφτά να σας δώσω, ρε λιγούριδες, να λιγδώσετε το άντερό σας. Έχω λεφτά. Άντε ρε λιγούρια, πάω παίξτε. Λιγούρια. Βρωμοέλληνες, τα αγάρια. Αυτό είναι ο Σαββίδης. Εάν πει ο Σαββίδης εξυγίανση, μαλακίες δηλαδή, δεν πρόκειται να γίνει. Κάποιος πρέπει να είναι ταβαντζής εκεί πέρα. Και βγαίνουν τώρα οι Αθηναίοι κάτω και ξέρεις ότι εγώ με τον Τζόρνταν έχω μαλώσει και χρόνια μαλώνω με τους Παοξίδες, με τον Κατσατζίδη. Λέω κάντε ομάδα, πάρτε την ΕΠΟ, πάρτε τους διαιτητές, μα ζαλίζετε. Τώρα λοιπόν έρχομαι και λέω στους Αθηναίους που κλαίνε, μαγκές. Εγώ σαν Ραπτόπουλος, Μακεδονομάχος, δεν το έπαιξα ποτέ. Δεν μου πάει ο ρόλος. Δεν θα κλάψω τώρα επειδή πήρε την ΕΠΟ ή θα πάρει τους διαιτητές ο Σαββίδης και να πω γιατί έδωσε το πέναλτι και γιατί δεν έδωσε το offside. Και αν θέλετε να το αναλύσουμε το θέμα, όχι. Καζατζίδη παίξτε εσείς. Τώρα έχει ο Ρώσος, λέει τα λεφτά. Άμα έχει τα λεφτά ο Ρώσος, καλά κάνει και δίνει ζάχαρη και προφιτερόλ. Δεν φταίει ο Ρώσος, ούτε ο Κόκαλης έφταιγε. Ούτε ο Βαρδίνο Γιάννης έφταιγε, ούτε ο Μαρινάκης έφταιγε. Είστε λιγούριδες. Λιγούριδες, λιμά, λιμοτάγαρα. Και έρχεται λοιπόν ο Σαββίδης και σας χορεύει. Και εσύ με Μελισανίδη, πρέπει να μάθεις ότι το τζάμπα πέθανε. Ο γιος του δεν θα ρίξει. Το τζάμπα πέθανε, Μελισανίδη. Και αυτά εδώ, με τις διαιτησίες και όλα αυτά, το αναλύουμε και λέμε, όπως έλεγα στους Παοξίδες, μας τα είχαν κάνει τα ούλια οι Παοξίδες, το κατεστημένο, η Μακεδονία, η Βόρεια Ελλάδα. Έτσι λέω τώρα κι εγώ, φτιάξε ομάδα, πάρε τους διαιτητές και μας ζαλίζεις. Και με τη Βόρεια Ελλάδα, εδώ αυτό το παραμύθι, έχω νευριάσει πάρα πολύ, γιατί ενώ βγαίνανε και λέγανε η Βόρεια Ελλάδα, οι αδικημένοι κτλ, όλοι οι θεσμικοί παράγοντες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, μόλις τους κουνούσε το μαντήλι η Αθήνα με τα λεφτά, τρέχαν σαν τα λιγούρια, γι' αυτό τους λέω λιγούριδες. Τους δικούς μας λέω πρώτα λιγούριδες. Οπότε δεν θα κλάψω σε καμία των περιπτώσεων για τον Αλαφούζο, ποιος δεν βάζει φράγκο και έβαλε το γέρο 90 χρονών να υπογράφει το μαυροκουκουλάκι. Γιατί να πάρει 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια το επεισόδιο, να πάρει κανένα παίκτη, να πάρει το Γιάννου Σεντερφόρ που πάω και έδιωξε πριν κάνει ομάδα. Διώκουμε το Γιάννου για τον πόρο Παναθηναϊκό. Το Γιάννου Σεντερφόρ. Και ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει, λέει, τον. Το Βέλιο. Το Βέλιο. Σώθηκε η Νότια Φόρεστ. Να το πούμε κι αυτό. Δεν τραβάτε τα βυζιά σας να μακραίνουν να γίνουν σαν τη Λιάννη. Λέω εγώ. Και ποτέ δεν ήμουν ο Μακεδονομάχος και τα συχαίνω με αυτά τα μακεδονομαγγλίκια. Και όταν παίρνει τον κόλτο offside στο Μετρόπολης, λέω τον Ζαέρη, πες ότι είναι offside. Μην την πνίγεις. Offside γκολ βάλατε. Βάλατε γκολ offside. Έρχεται βέβαια το βίντεο μετά να δείξει ότι είναι πέναλτι του Κρέσπου. Έρχεται το βίντεο να δείξει ότι του Χριστοδουλόπουλου τον γκολ παίζεται να είναι και να μην είναι. Πρέπει να φάει κάρτα εφόσον το βάζει, το σφυρίζει. Και υπάρχει και μια κόκκινη κάρτα του Μάτος. Μάτος, στο δεύτερο. Κόκκινη κάρτα του Μάτος.
Λοιπόν, και μια κίτρινη ακόμα στο στόπερ της ΑΕΚ που τραβάει την πανέλα τώρα. Θα μου τα πεις. Οπότε κύριε, αφού το παιχνίδι παίζεται έτσι, ο κοντός δεν μπορεί να το παίξει αλλιώς. Θα πάει με το σύστημα το ελληνικό. Λεφτά έχει, μπάλα δεν ήξερε, μαθαίνει. Το κακό είναι ότι πρέπει να μάθει κι άλλο μπάλα. Πρέπει να του δώσουμε συγχαρητήρια γιατί εμπιστεύτηκε τον Ίβιτς σαν 39 χρονών άπειρο προπονητή. Τον έδωσε μια εξουσία σαν να ήταν χρόνια προπονητής. Του είπε τι θες, δεν σου κάνει ο Ζαβέλας. Μάλιστα, με άκουσε τον τρόπο. Αλλά τον ορμήξατε όταν τα έκανε αυτά, όχι. Έτσι. Και εσύ και ο άλλος και όλοι. Όχι. Έλα, δεν τα έκανε για μένα να σου τον ορμήξατε. Να τα κάνουμε κριτική και αποκριτική. Όχι. Γιατί βάλατε τον πάγο ότι έστειλε τα μάτια. Ναι, ήταν λάθος. Ήταν επικοινωνιακό λάθος. Όχι να πάρει. Ήταν επικοινωνιακό. Άστο, μη. Η ανωτερότητα του καθενός είναι το να αναγνωρίζει το λάθος του. Έτσι. Πρέπει να αναγνωρίζουμε. Όχι, δεν τα αφήσουμε, τα λέμε όλα. Το θέμα των Αργιανών και των Ηρακλειδών είναι ένα δράμα. Τη στιγμή όμως που για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ παίρνει τίτλο και με δύναμη εξωαγωνιστική, είναι πρωτόγνωρο και μου μιλήσανε 55 ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μου είπαν και 50 είμαστε καπλωμένοι πολύ γιατί το πήραμε έτσι, είμαστε ισχυροί. Ο πατέρας μου αυτό. Η μεγάλη ηλικία ΠΑΟΞΙΔΕΣ, 60 και τα λοιπά, γουστάρανε που ο ΠΑΟΚ έβαλε goal offside και το πήρε από ομάδα της Αθήνας πιο πολύ από ότι κι αν το έπαιζε ο ΠΑΟΚ 3-0 με μεγάλη μπάλα. Δηλαδή το συνέστημα που έβγαλε ο ΠΑΟΞΙΔΕΣ ότι σε κέρδισα ρε Μελισανίδη, σε κέρδισα ρε Κίζα, πώς το λένε, πώς το τον... Σε κέρδισα ρε Αλαφούζε και ήμουν δυνατός και έξω από το χορτάρι και φαίνεται ότι δεν είναι συμπτωματικό αυτό γιατί εγώ παίρνω τα ηνία, γίνομαι χαλίφης και χέσαι τις εξυγιάνσεις γιατί εξυγίανση δεν πρόκειται να γίνει όχι στην Ελλάδα, σε όλη τη γη.